Μια επιστολή κόλαφο για τα τεκτενόμενα εντό τη Λότζια απέστειλε στη Νέα Κρήτη ο τέο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ηρακλείου Μανώλη Περαντονάκη με αφορμή το βυζαντινό παρασκήνιο που αποκάλυψαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αφινά Πανάκη Κοχιαδάκη, Μανώλη Αλούστρο και Αντώνη Κουμπενάκη στην εκπομπή τη Κρήτη TV Ελεύθερο Σημείο με το Λευτέρη συμβουλάκι. Ο κύριο Περαντονάκη στην επιστολή του διευκρινίζει ότι δεν τον απομάκρυναν αλλά ο ίδιο παρετήθηκε και έφυγε καθώ εντό του Δήμου είχε διαμορφωθεί μια ομάδα επιβουλή με την οποία ο ίδιο είχε έρθει σε σύγκρουση. Έφυγα λοιπόν και δεν με έδιωξαν. Γιατί τη δική μου κοσμοθεωρία και την κοσμοθεωρία τη ομάδα επιβουλή χωρίζει άβυσο. Θα μπορούσα μέχρι και σήμερα να είμαι γενικό γραμματέα. Δεν θα τολμούσε να με κουνήσει κανεί. Και θεωρώ τιμή μου την αποχώρησή μου αυτή, όχι διότι στη διάρκεια τη παραμονή μου η υγεία μου καταστράφηκε ανωπανόρθωτα, το δικηγορικό μου γραφείο έκλεισε, η οικονομική μου κατάσταση χειροτέρεψε ίκτρα, αλλά γιατί μέχρι και σήμερα πανθομολογείται η εντιμότητα και η παρουσία μου. Ο κύριο Περαντονάκη επιβεβαιώνει όσα υπόθηκαν στην εκπομπή τη Κρήτη TV και μετατοπίζει το κέντρο βάρου του προβλήματο τη δύναμη πολιτών από την αλλίωση τη τριανδρία που παραδέχεται ότι έγινε στην ύπαρξη ομάδα επιβουλή του Δήμου, αποτελούμενη από θεσμικού και εξωθεσμικού πολλαπλών και τερόκλητων αποχρώσεων. Βεβαίω η αλλίωση συνέβη, αλλά κυριότερη αιτία ήταν η σταδιακή σύμπτυξη μια ομάδα επιβουλή του Δήμου, αποτελούμενη από θεσμικού και εξωθεσμικού πολλαπλών και τερόκλητων αποχρώσεων. Η ομάδα αυτή που εγώ την έλεγα μεταφορικά κλίκα, λειτουργήσε μεθοδικά και επιστημονικά με η ιεράρχηση των στόχων και σκοπών και πρώτο στόχο ήταν προφανώ ο Γενικό Γραμματέα που χαλούσε τα σχέδια με τη χοντροκεφαλιά του. Εντυπωσιακή είναι και η τελευταία παράγραφο τη επιστολή. Απορρίπτω με κάποια προσπάθεια ομολογουμένω στην αδιανόητη διάχυτη φήμη ότι ο πραγματικό δήμαρχο είναι ο Βαρδαβά. Και όσο αυτό που εγώ ονομάζω μεταφορικά κλίκα δεν ξεδεοντιάζεται, η δύναμη πολιτών θα τραβάει την κατηφόρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μανώλη Περαντονάκη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ηρακλείου κατά το παρελθόν σε σειρά δημοσιευμάτων τη εφημερίδα είχε αντιδικήσει δημόσια, υπερασπιζόμενος τότε και καλύπτοντα προφανώ κάποιου δημοτικού παράγοντε, αποδεχόμενο σήμερα με την επιστολή του ότι τα τότε δημοσιεύματα ασκούσαν σκληρή κριτική και κοινώ απαντούσε στο ίδιο ύφο, δηλαδή σκληρά.